Σήμερα τα μπάσματα του Αγίου Σπυρίδωνος. Λίγη τα μεσάνυχτα η απεργία των αυτεργατών. Κέρκυρα, πολλές ζημιές από την κακοκαιρία στον πρώτο νεκροταφείο από πτώση δέντρων. Βόρεια Κέρκυρα, Σπύρος Βάρελης. Στον αέρα το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Δευτέρας, είναι 13 του μηνός Δεκεμβρίου και απόψε το βράδυ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να προσεγγίσει, από τις δομικού τύπου αλλαγές, το κήρυγμα αλλαγής, έως τα ζητήματα της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, με αντιπαραθέσεις στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας και μια εξέλιξη ενδιαφέρουσα για το ΔΠΘ. Πάμε όμως να δούμε πρώτα απ' όλα αυτό το θέμα το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Και μάλιστα θα λέει κανείς με μια ανησυχία της κοινή νόμης, ανησυχία όμως και της επιστημονικής κοινότητας, διότι η περίφημη μετάλλαξη όμικρον αρχίζει και καταγράφει νεκρούς στην Ευρώπη. Επιπλέον, τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία έχουν στα χέρια τους οι ειδικοί επιστήμονες δεν έχουν αφήσει σαφή στοιχεία βεβαιότητας για το αν τα γνωστά μέχρι σήμερα εμβόλια έχουν την δέουσα αποτελεσματικότητα όπως άλλες μεταλλάξεις του κορονοϊού. Η Ευρώπη βρίσκεται παγωμένη σε αυτή τη διαδοχή των μεταλλάξεων και τα ερωτήματα, επαναλαμβάνω, είναι πολλά. Τα τελευταία στοιχεία στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Από τις 29 Νοεμβρίου που επιβεβαιώθηκε με αλληλούχηση και ανάλυση του γονιδιώματος του ιού, γονιδιωματική επιτήρηση, το πρώτο κρούσμα όμικρον στη χώρα μας, έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 5 κρούσματα. Πρόκειται για 2 άνδρες και για 3 γυναίκες ηλικίας από 25 έως 41 χρόνων, η διάγνωση των οποίων έγινε στις περιφερειακές ενότητες κεντρικού τομέα Αθηνών, Χανίων και Λασιθίου. Τα 4 από τα 5 κρούσματα είναι εισαγόμενα και συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό, 2 από την Νότιο Αφρική και 2 από τη Γαλλία, ενώ ένα κρούσμα είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου εισαγόμενου κρούσματος. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, όλα τα κρούσματα αφορούν σε πλήρως εμβολιασμένους ασθενείς, ενώ τα κλινικά συμπτώματα που εμφάνισαν είναι ήπια και ολιγοήμερης διάρκειας. Έχουν απομονωθεί, ενώ έχουν ιχνηλατηθεί και διερευνηθεί με συστηματικές δειγματοληψίες από τον ΕΟΔΗ όλες οι στενές επαφές τους. Έχουμε τη Δώρα Σπρέα μαζί μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει και απόψε το βράδυ τα δεδομένα τα οποία αφορούν την εξέλιξη της πανδημίας. Καλησπέρα Δώρα. Καλησπέρα Σπύρο. Έχουμε μειωμένα νούμερα Κυριακή χθες. Αυτό δεν σημαίνει χαλάρωση, συνειδήσεων εννοώ, διότι τα άλλα τα ζούμε στην καθημερινότητά μας. Πάμε να σε ακούσουμε με ενδιαφέρον. Κυρίως Σπύρο, διότι οι σκληροί δείκτες, δηλαδή οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι, εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ ψηλά. Μάλιστα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα καταγράφονται 58 νέα κρούσματα. Αυτή την ώρα στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσοκομείου μας νοσηλεύονται 27 ασθενείς, 17 στην πνευμονολογική και 3 ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχω την αίσθηση, συγγνώμη που διακόπτω, ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχουμε καταγράψει ποτέ. Έχει δηλαδή υπάρξει και λίγο μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Είναι 44 και... συνολικά. Ναι. Έχουμε καταγράψει και 47. Και 47. Πλησιάζουμε τους 50, δηλαδή, δυστυχώς. Στην πραγματικότητα βρίσκεται το νοσοκομείο της Κέρκυρας σε μια οριακή κατάσταση. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό είναι το ειδησογραφικό δεδομένο της ημέρας όσον αφορά το θέμα της πανδημίας, με ό,τι αυτό σημαίνει, με τραγικούς ίσως τίτλους, για τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι πολίτες πρέπει να αισθανθούμε το μέγεθος της εξέλιξης πανδημίας στο μικρό κόσμο που ζούμε. Όσον αφορά όμως τα σχολεία της Κέρκυρας, σήμερα τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα. Μάλιστα. Έχουμε συνολικά 18 κρούσματα, ειδικότερα 8 κρούσματα σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ακόμη 10 σε μαθητές της δευτεροβάθμιας. Τα κρούσματα στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, Λευκάδα 7, Κεφαλονιά 6, Ζάκυνθος 5 κρούσματα. Η Ήπειρος καταγράφουν τα Γιάννενα 91, η Άρτα 28 κρούσματα, η Πρέβεζα 17 και 13 Θεσπρωτεία. Όσον αφορά στα πανελλαδικά. Δηλαδή, έχουμε... Κέρκυρα και Γιάννα είναι ορόσημα στην βορειοδυτική Ελλάδα. Ακριβώς. Όσον αφορά τα πολλά κρούσματα. Ακριβώς, ακριβώς. Σε όλη την επικράτεια τα νέα κρούσματα. Συγγνώμη, σήμερα... πάλι με διακόπτω. Παρακαλώ. Πληθυσμιακά τα Γιάννενα ως πόλη είναι
θα λέγει κανείς, πληθυσμιακά μεγαλύτερη. Όμως, πολύ μεγαλύτερα τα όμως την Κέρκυρα θα την λάβει κανείς ως μία μονάδα 120 και πλέον χιλιάδες κάτοικοι και έχουμε ένα νοσοκομείο. Ενώ στα Γιάννα υπάρχουν τα δύο πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τα περιφερειακά στις άλλες πόλεις Υπήρου και ένα ισχυρό δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με χερσαία μετακίνηση αν υπάρχει ανάγκη. Ενώ στην Κέρκυρα πρέπει να περάσεις θάλασσα με ό,τι αυτό σημαίνει με τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα να έχουν την έντασή τους και τις δυσκολίες τους. Το λέω αυτό διότι νομίζω ότι μόνο με μελανά χρώματα όταν το περιγράφεις αισθάνεται ο άλλος τη διάσταση του προβλήματος και την αναγκαιότητα της προσωπικής εγρήγορσης. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Πάντως η αλήθεια είναι και το είδαμε αυτό νωρίτερα στην εκπομπή στις 8 στις περιφερειακές ειδήσεις ότι αυτή τη στιγμή ασφικτιούν και τα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Είναι η κατάσταση δραματική και εκεί. Μάλιστα. Πάμε. Σε όλη την επικράτεια σήμερα καταγράφονται 3.841 κρούσματα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών από κορονοϊό είναι 96 και οι διασωληνώσεις 709. Εδώ είναι το θέμα. Η υπόθεση των κρούσματων λόγω των λιγότερων rapid test και γενικότερα του μοριακού ελέγχου δεν λέει απολύτως τίποτε. Λέει το ότι έχουμε κορεσμό στις μονάδες στρατικής θεραπείας, δεν υπάρχουν κρεβάτια. Και δεύτερον, ότι έχουμε αυτό το οποίο είπε η επιστημονική κοινότητα, εκατόμβη νεκρών ανά ημέρα. Δώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε αυτό το θέμα το οποίο αποτελεί στατικό στοιχείο της πολιτικής ειδησιογραφίας. Ως αναμένονταν, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε το μεγάλο μπούμ στο κίνημα αλλαγής και κέρδισε σε αυτό το δεύτερο γύρο των εκλογών τον Γιώργο Παπανδρέου. Με ένα ποστό μάλιστα το οποίο είναι πραγματικά πολύ υψηλό και την ίδια ώρα έρχονται πληροφορίες για τις πρώτες κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη όσον αφορά το εσωκομματικό πεδίο. Σήμερα ο τύπος από το μεσημέρι και μετά μάλιστα είχε και ονόματα στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη που πιθανότατα να αποτελέσουν τη νέα ηγετική ομάδα και επομένως μια νέα πρόταση εξουσίας του κινήματος αλλαγής. Πάμε να δούμε αυτό το ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καθοριστική για τη διαμόρφωση της νέας ιεραρχίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ αναμένεται να είναι η αυριανή πρώτη συνεδρίασή της υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 4 το απόγευμα. Η αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ έχει αναπόφευκτα βρεθεί στον πυρήνα σεναρίων και ζυμώσεων για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή για πρώτη φορά η παράταξη θα έχει τον πρόεδρό της εκτός Βουλής. Έτσι, ζητούμενο για τον καθορισμό της σύνθεσης των προσώπων που θα αποτελέσουν την ομάδα κρούσης θα είναι η απουσία του αρχηγού από τα κοινοβουλευτικά έδρανα να μην μετατραπεί σε μειονέκτημα απέναντι σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Και δεύτερον, επειδή όπως συμβαίνει κάθε φορά σε αλλαγή φρουράς, τα πρόσωπα που θα επιλεγούν για τις θέσεις κλειδιά της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι ενδεικτικά και για τις ισορροπίες μεταξύ νικητών και ηττημένων στο μετεκλογικό τοπίο του ΚΙΝΑΛ. Σε κάθε περίπτωση και με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις, τα πρόσωπα στα οποία φαίνεται να καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Καταλήτης για τη διαμόρφωση της νέας ιεραρχίας θα είναι το άτομο που θα προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν να ενισχύεται η υποψηφιότητα του Μιχάλη Κατρίνη για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εναντί αυτής του Κώστα Σκανδαλίδη σε ένα δίδυμο που ούτως ή άλλως σηματοδοτεί και μια επιλογή ανάμεσα στην εμπειρία και στην ανανέωση. Η επιλογή του νέου Προέδρου εκτιμάται πως θα αποτελέσει τον πρώτο κρίκο για την αλυσίδα των επόμενων επιλογών, δηλαδή του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο οποίος όπως και ο Πρόεδρος προτείνεται και εκλέγεται από τους βουλευτές, καθώς και των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που ορίζονται από την ηγεσία. Γραμματέας και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είναι τα τρία πόστα στα οποία θα φανεί αν ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει κάποιο άνοιγμα προς τις άλλες πλευρές και ειδικότερα προς το στρατόπεδο του Ανδρέα Λοβέρδου. Συνεπώς, πέραν των βουλευτών που έχουν συνταχθεί με τον νέο αρχηγό, Κωνσταντινόπουλος, Φραγκίδης, Πάνας, Μπιάνκης και Λιακούλη, ίσως στην εξίσωση να ενταχθούν και λοβερδικά μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή η Νάντια Γιανακοπούλου, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος ή η Χαρά Κεφαλίδου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αξιοποίηση τουλάχιστον δύο εκ των τριών κυριών, Λιακούλη, Γιανακοπούλου, Κεφαλίδου, κερδίζει έδαφος. Τέλος, στα σενάρια έχει προσθεθεί και το όνομα του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος πέραν της πολυετούς εμπειρίας που διαθέτει, τήρησε συστάση ουδετερότητα στον δεύτερο γύρο. Όσον αφορά στον τομέα επικοινωνίας του κόμματος, ο Παναγιώτης Βλάχος πιθανότατα παραμένει στο πόστο του γραμματέα επικοινωνίας, ενώ στο επιτελείο αναμένεται να ενταχθεί και ο Βαγγέλης Τσόγκας εκ των στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη στην προεκλογική εκστρατεία.
Όσον αφορά στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και εφόσον δεν παραιτηθεί από τη θέση αυτή ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, το ΚΙΝΑΛ θα πορευθεί με τον ίδιο έως το συνέδριο της Άνοιξης. Από εκεί και πέρα θα συσταθεί η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, στην οποία κεντρικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Ανδρέας Σπυρόπουλος και Στέφανος Ξεκαλάκης και η εκλογή του νέου γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής να γίνει στο συνέδριο. Σε κάθε περίπτωση, τα δύο προαναφερθέντα στελέχη και επιμακρόν συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη θα έχουν ρόλους κλειδιά στο κόμμα. Εν τω μεταξύ, επικοινωνία με τον νικητή των εκλογών του ΚΙΝΑΛ είχε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελεροπούλου, η οποία συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για την εκλογική του νίκη και εξέφρασε τις ευχές της για μια επιτυχημένη θητεία. Επίσης, τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο αρχηγό του Κίνηματος Αλλαγής είχε νωρίτερα το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για την νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πρώτο σχολιασμό των δεδομένων τα οποία έχουμε όσον αφορά το κίνημα αλλαγής και των δυναμικών πια στοιχείων στο πολιτικό σκηνικό με τον Γιάννη Παργινό που είναι μαζί μας για να δούμε με τον Γιάννη τα νεότερα δεδομένα, τα σχολιάσουμε. Καλησπέρα Γιάννη μου και κυρίως να καταλάβουμε, Γιάννη αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε, όχι από τον Νίκο Ανδρουλάκη το ΚΙΝΑΛ, αλλά στο πολιτικό σκηνικό με αφετηριακή αφορμή, την ανανέωση στο κίνημα αλλαγής και προφανέστατα αυτό που άκουσα να λέει ο Ανδρέας Παναγόπουλος απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Open, ότι για όσους διάβαζαν τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών, η λέξη ανανέωση ήταν το κομβικό σημείο της δυναμικής του Νίκου Ανδρουλάκη και φαίνεται να είναι και ένα αίτημα κοινωνικό που πρέπει να το καταλάβουν οι πολιτικές ηγεσίες συνολικά. Φίλε μου, ας μην παίζουμε με τις λέξεις, γιατί πραγματικά είναι ωραίες και πλούσιες, πλουσιότερες, πλουσιότατες εννοήματα. Κακά τα ψέματα, ο θάνατος της Φόφης Γεννηματά, η ανάμνηση του Ανδρέ Παπανδρέου, η ανάμνηση ηγεμονικών εποχών με το Πασόκ κυρίαρχο, καταλαβαίνεις ότι εγείρουν θετικές συναισθηματικές αναλαμπές. Από εκεί και πέρα είναι ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Προφανώς ναι. Προφανές ναι. Αύριο αλλά είναι το στοιχείο που λέει ο Ανδρέας Παναγόπουλος της αναγκαιότητας των αλλαγών και δομικού τύπου, του καινούριου. Δηλαδή αυτό που έβλεπαμε και σχολιάζαμε μαζί, τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Ο Μητσοτάκης να κυριαρχεί 10 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στα ποιοτικά στοιχεία να βλέπεις ότι μέρα με τη μέρα χάνει έδαφος και να μην κερδίζει ο Αλέξης. Είναι η αντίθεση των δημοσκοπήσεων, γι' αυτό δεν γίνονται και απόλυτα πιστευτές. Ναι. Γιατί η μία αντίθεση, μια και μιλάμε για το ΚΙΝΑΛ, ήταν και εκείνη που έφερνε τον Ανδρέα Λοβέρδο πρώτον, αλλά με ποιοτικά χαρακτηριστικά υπέρ του τρίτου που ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ πέρα είναι μια μεγάλη φιλοσοφία για να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Από αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης πέφτει στα βαθιά. Πριν απ' όλα πρέπει να εκλέξει, να προτείνει και μετά να εκλέγει ένας πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα, μια και ο ίδιος δεν είναι μέλος του κοινοβουλίου. Έχει να επιλέξει μεταξύ του κυρίου Μιχάλη Κατρίνη, που είναι νέος στην ηλικία, προσωποποιεί την ανανέωση, και τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας και προσωποποιεί την εμπειρία. Μάλιστα. Αν προτείνει τον κύριο Κατρίνη, αυτόματα θα δημιουργηθεί ένα φάουλ, γιατί πρέπει αυτόματα να παραιτηθεί από εισηγητής για το ΚΙΝΑΛ στον προϋπολογισμό ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πρέπει να γίνει ένας ελιγμός για τη συγκεκριμένη επιλογή. Δεύτερο είναι η δοκιμασία. Μπορεί να προτείνει κάποιον τον οποίο δεν θα εκλέξει στο αμέσως επόμενο στάδιο η κοινοβουλευτική ομάδα. Εν πάση περιπτώσει εγώ υποθέτω, εικάζω, πιστεύω ότι αυτά θα τα ξεπεράσει. Όμως από εκεί και πέρα είναι θέματα θέσεων. Ποια είναι η θέση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για τον κατώτατο μισθό? Ποια είναι η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη για την απώλεια ελέγχου της ΔΕΗ από το κράτος? Αυτά τα έχει απαντήσει. Ποια είναι η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη για το ΕΣΥ, ναι, για την παιδεία? Γιάννη, συγγνώμη. Εδώ έχουμε θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ. Δεν είναι η θέση προσωπική του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης
δεν μπορεί να απέχει των θέσεων που τα συλλογικά όργανα έχουν. Συγγνώμη, αλλά σε ένα, Γιάννη, σε ένα δημοκρατικό. Βάζει την προσωπική του σφραγίδα. Πιθανό, ναι, αλλά δεν είναι ενός ανδρός αρχή τα κόμματα. Εννοείται. Όσο πορεύονταν τα κόμματα στη λογική του αρχηγού, είχαν χάσει το νόημα οι δημοκρατικές διαδικασίες. Αγαπητέ μου, αν ο Ανδρουλάκης επαναλάβει το γνωστό μοτίβο. Δεν έχει να αναδείξει και να επιδείξει καμία συγκεκριμένη θέση. Ο μόνος συνεκτικός κρίκος του κινήματος αλλαγής είναι ο συναισθηματισμός και η καλή εμπειρία. Μάλιστα. Από το παρελθόν. Με λίγα λόγια, κατά την άποψή σου, το επόμενο διάστημα θα κρίνει θέσεις, προτάσεις. Εννοείται. Και επομένως κοινωνική δυναμική. Στην αρχαία Ρώμη, ναι, υπήρχε μια ωραία παροιμία που έλεγε, και την έχουν ακόμα οι Ιταλοί και όλοι οι λατινογενείς λαοί, «Tra il pensare e il fare σε δέντρο ηλμάρε», του τέστην. Από την σκέψη στην πράξη μεσολαβεί ωκεανός. Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τι λένε τα στελέχη του Κινάλ σε τοπικό επίπεδο. Μιλήσαμε και με τον κύριο Νίκο Τσαρχόντου, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινάλ, και με τον Δημήτρη Μπιάνκι. Περισσότερα στο βίντεο. Εντυπωσιακή διαφορά από τον αντίπαλό του Γιώργο Παπανδρέου εξασφάλισε και στην Κέρκυρα ο Νίκος Ανδρουλάκης με 62% εναντί 38%. Το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής των εκλογών διαφοροποιείται εντελώς από εκείνο της πρώτης Κυριακής, όπου ο Γιώργος Παπανδρέου πρότεψε σε αντίθεση με το πανελλαδικό αποτέλεσμα. Το 62% που έλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταφράζεται σε 1.135 ψήφους, ενώ το 38% του Γιώργου Παπανδρέου σε 694 ψήφους. Επίσης, την πρώτη Κυριακή ψήφισαν 2.347 μέλη και φίλοι του Κινάλ, ενώ τη δεύτερη Κυριακή η συμμετοχή μειώθηκε κατά 22% με 1.840 ψηφοφόρους να προσέρχονται στις κάλπες. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του Κινάλ, Νίκος Τσαρχόντου, μίλησε για την επόμενη μέρα στο κίνημα με ζητούμενο την ενότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κερκυραϊκό λαό, τον δημοκρατικό λαό της Κέρκυρας για την ανταπόκριση που είχε σε όλη αυτή τη διαδικασία των δύο γύρων, ειδικά χθες που είχαμε την μέρα της Κέρκυρας που γιορτάζαμε, και ευκαιρία αυτού να ευχηθώ και χρόνια πολλά σε όλους τους κερκυραίους και τις κερκυραίες. Να ευχαριστήσω τους εθελοντές που δούλεψαν για όλη αυτή την προσπάθεια. Ήταν άψογη η διαδικασία από όλα τα εκλογικά τμήματα, δεν υπήρξαν παράπονα. Είχαμε καλή συνεργασία και με την τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία η οποία βοήθησε στο έργο της μηχανοργάνωσης και λειτουργήσαν άψογα όλα τα εκλογικά κέντρα. Τώρα θα ήθελα από μεριά της Νομαρχιακής Οργάνωσης Κέρκυρας να ευχηθώ στον νέο αρχηγό καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο το οποίο αναλαμβάνει και στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να ανακάμψει η δημοκρατική παράταξη. Οι 6 υποψήφοι ανταποκρίθησαν, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Με τις χθεσινές δηλώσεις δήλωσαν όλοι ότι θα στηρίξουν τον νέο αρχηγό. Η προσπάθεια δική μας και της Κέρκυρας θα είμαστε δίπλα στη νέα ηγεσία για να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί ο μεσαίος χώρος που τον έχει τόσο ανάγκη ο τόπος. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι για να προχωρήσουμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις βασικές. Η βασικότερη προϋπόθεση είναι να υπάρχει πολιτική αυτονομία του χώρου και προοδευτική κατεύθυνση. Επίσης, η ενότητα όλων και του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος δήλωσε χθες ότι θα είναι στο πλευρό της νέας ηγεσίας, θα είναι και αυτή μια μεγάλη προϋπόθεση για να κάμψει η δημοκρατική παράταξη. Ο τόπος, όπως προανέφερα, πρέπει να δημιουργήσει ένα χώρο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει και για τα εθνικά θέματα και για τα θέματα που αντιμετωπίζουμε με την πανδημία και τα οικονομικά προβλήματα, να αυτός ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας να πρωταγωνιστήσει. Όπως βλέπουμε και σε διεθνές επίπεδο ανακάμπτει η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε στο συνέδριο, να έχουμε έτοιμη κυβερνητική πρόταση και να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε θέσεις οι οποίες θα είναι στο πλευρό του εργαζόμενου και του λαού της πατρίδας μας, και για τα εθνικά θέματα και για την οικονομία. Εμπρός λοιπόν το κάλεσμά μας είναι όλοι μαζί για την επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε.
Την επόμενη ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου στο Κινάλ θέλησε να σχολιάσει ο βουλευτής Κέρκυρας στο Κινάλ Δημήτρης Μπιάγκης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, αλλά και τα επόμενα βήματα της Δημοκρατικής Παράταξης. Θεωρώ, κυρία Καρύδη, ότι η επόμενη μέρα είναι μια καινούρια μέρα. Τα συμπεράσματα πλέον, μάλλον τα μηνύματα, τα έχουμε. Και είναι πολύ σημαντικά. Τόσο η προσέλευση του κόσμου την πρώτη Κυριακή, κοντά στις 300.000 κόσμο, όσο και τη δεύτερη, 206.000 κόσμο, ήρθαν να επιβεβαιώσουν τον προβληματισμό που υπάρχει στην κοινωνία μας. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν θεωρώ, ούτε θα μιλήσω ποτέ, ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ήρθαν και ψήφισαν στις κάλπες είναι και καλά ψηφοφόροι του κινήματος αλλαγής. Όχι. Θεωρώ όμως ότι είναι προβληματισμένοι συμπολίτες μας, τους οποίους δεν τους καλύπτουν οι πολιτικές προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και οι οποίοι πιστεύουν, γιατί το έχει ξανακάνει ιστορικά ο χώρος ο δικός μας, ο χώρος στον οποίο ανήκουμε, η παράταξή μας, το κίνημα αλλαγής, η ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα να αφουγκραστεί την κοινωνία, να αποδεχτεί μέσα στους κόλπους τους διάλογο με σεβόμενο στη διαφορετικότητα και μέσα από εκεί να έρθει η σύνθεση. Θεωρώ ότι αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα της καινούργιας μας ηγεσίας. Δηλαδή να ανοίξει αυτός ο περιβόητος διάλογος, έτσι ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να πάρουμε το μήνυμα από την κοινωνία μας. Η κοινωνία μας έχει τεράστια προβλήματα. Είτε αυτά αφορούν τα προβλήματα των τελευταίων 2 ετών που έχουν σημείο αναφορά στην πανδημία, είτε αν θέλετε την ανεργία, είτε ακόμα και αυτή την αυριανή προοπτική για τις νέες γενιές. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει πραγματικά αυτή η ευκαιρία να μην χαθεί. Πρέπει αυτή η ευκαιρία να μην χαθεί. Είναι ένα μήνυμα πως το αύριο στην πατρίδα μας μπορεί να είναι καλύτερο μόνο αν ενεργοποιήσουμε και την ίδια την κοινωνία μας να έρθει μαζί μας να κάνει αυτό το ταξίδι για να έχει και την καλύτερη δυνατή επιτυχία. Αυτή είναι η ελπίδα και από σήμερα το πρωί για αυτή θα αγωνιστούμε. Από όσο τον γνωρίζω και έχει τύχει να τον γνωρίσω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιτρέπει τη διαφορετικότητα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στη νέα γενιά. Ήρθε η ώρα, πιστεύω, να κάνουμε πράξη το πάντρεμα του χτες, του σήμερα και το αύριο. Τα νέα παιδιά που έχουν τεράστια όπλα στα χέρια τους, είναι πάρα πολύ μορφωμένη η καινούργια μας γενιά. Πρέπει να της δώσουμε και τη δυνατότητα πραγματικά να συμμετάσχει σε αυτό που σχεδιάζουμε για τον τόπο μας την αυριανή ημέρα. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε εμείς για το αύριο χωρίς τους νέους μας. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρουσία του Νίκου του Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε να ανοίξουν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την νεολαία μας. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Πολλά ακόμη από την καθημερινότητά μας σε τοπικό επίπεδο στη δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Κυρίες και κύριοι, 9 και 31 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στην ροή του ενημερωτικού προγράμματος του ΣΤΑΡΤ, βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και πάμε να δούμε μια σειρά από ειδήσεις της τοπικής μας πραγματικότητας με το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον για το νησί των Φεάκων. Στην άνακά του εναποτέθηκε το σκήνομα του Ιερού Σπυρίδωνος, του πολιούχου της πόλης της Κέρκυρας, τριήμερες εκδηλώσεις τιμής με αφορμή την ονομαστική γιορτή. Πάμε να δούμε περισσότερα. Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του προστάτη της Κέρκυρας Αγίου Σπυρίδωνα στο ιερό προσκύνημα με την παράκληση στον Άγιο και την επανατοποθέτηση του ιερού Λειψάνου στη Λάρνακα. Τις ακολουθίες προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων Νεκτάριος, ο οποίος τόνισε πως η γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνος λειτουργεί για όλους εισαγωγικά ως προς τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, την εορτή που ανοίγει τον δρόμο για τη λύτρωση, τη σωτηρία μας, την πορεία προς τον ουρανό δια της γεννήσεως του Κυρίου μας. Στην ακολουθία συμμετείχε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας εκ του Πατριαρχείου της Σερβίας, Ιωαννίκιος, ενώ έξω από τις πλάγιες θύρες του ναού πεάνιζαν η Παλαιά Φιλαρμονική και η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος στο πλαίσιο της στήρησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας εν μέσω πανδημίας. Σου δεσί
Κυρίου μας, αλλά και με τις πρεσβείες του Μεγάλου Πατρός μας, του Αγίου Σπυρίδωνος, του εφόρου και προστάτου της ζωής μας, της Κέρκυράς μας, ετελέσαμεν και εφέτος την Ιεράν Μνήμην του Αγίου Σπυρίδωνος. Και η Κέρκυρά μας ιδιαίτερα ελαμπρύνθη φέτος τουλάχιστον, εν αντιθέσει πέρυσι που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την εορτή του Αγίου μας, ελαμπρύνθη με την όμορφη πανήγυρη του Αγίου μας, αφού είχαμε την δυνατότητα να προσκυνήσουμε τον Αγιό μας, να τον λατρεύσουμε και να εκδηλώσουμε την αγάπη εις τον Πατέραν και Προστάκτη μας. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα δούμε ένα θέμα το οποίο έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Είχαμε το διήμερο μας πέρασε, το τριήμερο πιο σωστά, μια σειρά από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ανάμεσα μάλιστα στην έντονη βροχόπτωση είχαμε και διαστήματα με δυνατούς ανέμους. Οι δυνατοί άνεμοι σε διάφορα σημεία του νησιού ξερίζωσαν δέντρα, μεγάλα δέντρα. Στο νεκροταφείο της πόλης Κερκυράς, θα πάμε τώρα στο πρώτο νεκροταφείο, που εκεί δέντρα με δεκάδες χρόνια ζωής, λίγησαν από την δύναμη του ανέμου, έπεσαν, προκάλεσαν σε ταφικά μνημεία πάρα πολλές ζημίες. Πολλές είναι οι ζημιές που έχουν δημιουργηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Κέρκυρας λόγω πτώσης δέντρων από την κακοκαιρία. Η κακοκαιρία του Σαββάτου, με τους θυελλώδεις ανέμους να φτάνουν σε ένταση τα 10 από φορ, προκάλεσε πτώσεις δέντρων στο πρώτο νεκροταφείο της Κέρκυρας στη Γαρίτσα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε αρκετά μνήματα. Σήμερα η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας προχώρησε στην απομάκρυνση των δέντρων. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας κ. Χάρης Γιώτης, μιλώντας στην κάμερα του ΣΤΑΡ. Τι έχει γίνει εδώ? Ναι, με την τελευταία κακοκαιρία που είχαμε, ξημερώματα του Σαββάτου, η οποία έπληξε το νησί μας και το Δήμο μας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και κυρίως ισχυρούς ανέμους που έπαιρναν περίπου στα 10 μποφόρ, είχαμε πτώσεις δέντρων, όπως στην Αλεπού, στους Καστελάνους, στον Αγιάννη, στην Κοραγιάννα. Επιχείρησε η Περιοριστική Υπηρεσία και η Προληπτική του Δήμου. Και όσον αφορά το νεκροταφείο, και εδώ είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων, κλαδιών, επίσης κλίσεις από επικίνδυνα δέντρα. Γι' αυτό και εδώ σήμερα είναι συνεργεία του Δήμου, από το Πράσινο, από το νεκροταφείο
και ιδιώτης με καλαθοφόρο, προκειμένου να απομακρυνθούν τα πεσμένα δέντρα και κάποια δέντρα τα οποία έχουν πάρει κλίση να κοπούνε. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαμε φθορές σε 8 με 10 τάφους. Έγινε η καταγραφή αυτών. Θα αποκατασταθούν οι τάφοι και θα αποζημιωθούν από τον Δήμο. Επειδή ευκαιρία θέλω να πω ότι εδώ στο νοικοταφείο, κατά περιόδους τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν κοπεί γύρω στα 15 με 20 επικίνδυνα δέντρα, τα οποία, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχει μια πίεση των δέντρων πάνω στους τάφους, ο χώρος δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα συχνά να έχουμε κάποιες πτώσεις πάνω σε τάφους και να γίνονται φθορές. Πόσα δέντρα έχουν πέσει εδώ? Εδώ πέσανε 3-4 δέντρα, αλλά είναι και 2-3 δέντρα τα οποία έχουν κλείσει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το άλλο δέντρο, ένα πιο πάνω, τα οποία αυτά τις επόμενες ημέρες θα κοπούνε, γιατί υπάρχει κίνδυνος με νέα ακραία φαινόμενα να πέσουν και να προκαλέσουν φθορές σε τάφους. Και παράλληλα, συχνά, όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δέντρα επικίνδυνα μέσα στο νοικοταφείο, από την υπηρεσία Πρασίνου κόβονται. Κυρίες και κύριοι, τα πλοία, τα πορθμία που εκτελούν την πορθμιακή γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα ήταν κλειστά σήμερα, Δευτέρα 13 του Ιανουαρίου, καθώς οι ναυτεργάτες χώρας βρίσκονται σε μια δυναμική κινητοποίηση, στα πλαίσια μάλιστα διεκδικήσεων συγκεκριμένων για τον κλάδο. Η απεργία θα λήξει αργά σήμερα το βράδυ, μέχρι τα μεσάνυχτα, πόσο γνωρίζω. Πάμε να δούμε περισσότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Δεμένα παρέμειναν και σήμερα, Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, τα πλοία στα λιμάνια της Κέρκυρας, Ιγουμενίτσας και Λευκύμης, λόγω κλιμάκωσης της απεργίας των ναυτεργατών. Μπορεί χθες Κυριακή, λόγω της γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, οι ναυτεργάτες του νησιού να έκαναν μόνο στάση εργασίας. Σε νέα ανακοίνωσή τους όμως, αναφέρονται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου τους αποφάσισε να συμμετάσχει στην κλιμάκωση της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Ο εκπρόσωπος των ναυτεργατών, κύριος Παξινός, ανέφερε μεταξύ άλλων τα αιτήματα του σωματείου, καθώς επίσης και την πιθανότητα προοπτικής κλιμάκωσης. Και η στάση μας για τη συνέχεια της απεργίας θα κριθεί από το τι θα αποφασίσει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Σχετικά με τα αιτήματά μας, το κυριότερο αίτημά μας είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτές είναι ανυπόγραφες μετά το 2019 και συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα. Και η στάση της Πανελλήνια Ναυτικής Ομοσπονδίας και των Πανελλαδικών Εμβελίας Σωματείων των Ναυτικών ήταν θετική στο αίτημά μας. Ωστόσο, ο θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας, έπειτα από ανταλλαγή ανακοινώσεων μέσω των οποίων η μία πλευρά ρίχνει ευθύνη στην άλλη για την μη υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, που είναι η αφορμή για την απεργία των ναυτεργατών που κρατά τα πλοία δεμένα στα λιμάνια και τα νησιά επί της ουσίας, χωρίς επικοινωνία με την υπηρετική Ελλάδα. Νωρίτερα σήμερα, ο ΣΕΕΝ αποδέχθηκε την πρόταση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για συνάντηση εκπροσώπων των δύο πλευρών, που πραγματοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι, χωρίς όμως να βγει λευκός καπνός. Μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων επιβατικού ναυτιλίας με τους συνδικαλιστές που εκπροσωπούν τους ναυτεργάτες, πραγματοποίησαν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΕΝ και οι ενώσεις της ΠΗΝΙΟ, προκειμένου να καθορίσουν τις κινήσεις τους αφού αξιολογήσουν τις προτάσεις της άλλης πλευράς. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε, η απεργία σταματάει απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα δούμε το θέμα που έχει να κάνει με την ένταση που υπάρχει στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Η Δημοτική Αρχή του κ. Μαχημάρη βρίσκεται συνεχώς σε έντονη κριτική και μάλιστα σε καταγγελίες σοβαρές αντιπολίτευσης. Θα δούμε ένα ρεπορτάζ με επισημάνσεις του κ. Σπύρου Βάραλη, ο οποίος είναι πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της Ελλάσσων Μειοψηφίας, σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία που έχει ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή για δύο απορριμματοφόρα. Πύρινα Βέλη εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Βορράς Επανίδρυσης Σπύρος Βάρελης εναντίον του Δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας Γιώργου Μαχημάρη σχετικά με το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Όντως, βγάλαμε μια ανακοίνωση που αφορά στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Είναι ένα πρόγραμμα 2 εκατομμυρίων, το οποίο το κληρονομήσαμε από τον ενιαίο Δήμο και αφορούσε τη δυνατότητα ο καινούριος Δήμος να προμηθευτεί από μηχανήματα μέχρι έργα να κάνει.
Μετά από ταλαιπωρίες που είχε αυτό το πρόγραμμα 2,5 χρόνια στα χέρια του Δημάρχου, ήρθε μια κυρωτική απόφαση από το ελεκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων. Γιατί στην πορεία το μετέτρεψε μόνο σε προμήθεια. Από τα 2 εκατομμύρια, το 1.700 ήταν προμήθειες μηχανημάτων. Χρήσιμων μηχανημάτων για το Δήμο, όχι όλα βέβαια και όλα μαζί, αλλά μηχανήματα καινούρια θα ήταν για το Δήμο. Σε βαθμό που παρόλες τις προσπάθειες που έκανε να δυναμητήσει την πρόταση της αντιπολίτευσης τα προηγούμενα χρόνια, ένα μέρος των χρημάτων να γίνουν και έργα, η αντιπολίτευση προκειμένου να μην χαθούν τα χρήματα, εδώ και ένα χρόνο συνηγορήσαμε κι εμείς, παρότι είχε κάνει παράνομες τις διαδικασίες μέχρι τότε, ερήμην της αντιπολίτευσης, ερήμην της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν συζήτησε ποτέ την κατανομή αυτών των χρημάτων, από πέρσι τον Απρίλιο συνηγορήσαμε και εμείς να γίνουν οι προμήθειες των μηχανημάτων, που ήταν αρκετά. Ήταν 2 απορριμματοφόρα, 2 φορτηγά, 1 τσάπα, ένας καταστροφέας, ένας δεύτερο μπράτσο καταστροφέα, ένα popcart, ένα πλυντήριο για τους κάδους, ένα μεγάλο όχημα ρημούλκησης και μεταφοράς κυβωτίων μεγάλων που μεταφέρουν σκουπίδια και πολλά μηχανήματα. Προχώρησε στην προμήθεια και από ό,τι φαίνεται στον προέλεγχο της, που έκανε το ελεκτικό συνέδριο, όλο στήσιμο του διαγωνισμού προέκυψε ότι είναι αρκετά προβληματικός, στημένος με λίγα λόγια. Αποκλείονταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας που μπορούσαν να αγοραστούν και από αυτούς μηχανήματα προς όφελος μιας και μοναδικής μεγάλης, πολύ μεγάλης εταιρείας, παρανομώντας τη σύνταξη της αντίστοιχης προκήρυξης. Και γι' αυτό, μετά από 2 χρόνια στα χέρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, τα 2 εκατομμύρια, ουσιαστικά ακυρώνει το πρόγραμμα. Και έχουμε και συνέχεια, γιατί αντί να διορθωθεί γρήγορα η προκήρυξη και να πάμε σε νέα προκήρυξη άμεσα για να μην χαθούν τα 2 εκατομμύρια, μιλάμε για πολλά λεφτά. 2 εκατομμύρια δεν τα ξαναβρίσκεις πλέον για να τα κάνεις ή μηχανήματα ή έργο. Αντί γι' αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα κάνει προσφυγή στο τμήμα, το διπλανό, το 7ο, που στο 6ο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας ακυρώνει την απόφαση και κάνει προσφυγή στο 7ο για να δικαιωθεί. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον για μια δομή πολιτισμού της Κέρκυρας, η οποία βίωνε μια παθογένεια και μάλιστα με τεράστια ερωτηματικά, που όλα εδράζονται σε μια λέξη. Γιατί. Θυμίζω ότι οι διοικήσεις των Δήμων του Βορρά και του Νότου της Κέρκυρας είχαν ενστάσει όσον αφορά την στήριξη του ΔΥΠΕΘΕ. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο διεκδίκησε η Δημοτική Αρχή και φαίνεται ότι έτυχε θετικής ακρόασης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ήταν το ΔΥΠΕΘΕ της Κέρκυρας να απεξαρτηθεί από μια διαδημοτική εποπτεία, να αποτελέσει ένα δημοτικό νομικό πρόσωπο και από εκεί και πέρα να κριθεί και για τον ρόλο του και για την δυνατότητά του. Ανακοίνωσε ο Στέφανος Γκίκας, ο βουλευτής Κέρκυρας Νέας Δημοκρατίας, ότι το ΔΥΠΕΘΕ θα είναι αρμοδιότητα και ευθύνη πια του Δήμου Κερκυραίων και Διαποντίων. Και πάμε να το δούμε. Για τις δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στην κάμερα του ΣΤΑΡΤ ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας. Η μία αφορά την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία προβλέπει την μετατροπή της διαδημοτικής επιχείρησης διαδημοτικό περιφερειακό θέατρο, διαδημοτική κοινοφελής επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας σε κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων. Η άλλη αφορά στη ρύθμιση των προστήμων στους Δήμους για τη μία ακολούθηση της πρόνοιας σχετικά με τους ναυαγοσώστες. Δύο σημαντικές πρωτοβουλίες πήρε η κυβέρνησή μας σε σχέση πρώτον με τη λειτουργία του ΔΥΠΕΘΕ εδώ στην Κέρκυρα, που όπως γνωρίζουμε όλο αυτό το διάστημα μετά το σπάσιμο των Δήμων είχε σημαντική δυσκολία για να λειτουργήσει. Με τροπολογία λοιπόν που ψηφίζεται την Δευτέρα ρυθμίζεται το ζήτημα και πλέον το ΔΥΠΕΘΕ πηγαίνει στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, οπότε η λειτουργία του είναι εξασφαλισμένη. Είναι μια προσπάθεια την οποία κάναμε από κοινού με τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων την κυρία Ιδρέου, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Πέτσα και την κυρία Μενδώνη.
Άρα λοιπόν ένα σημαντικό ζήτημα εκκρεμές λύθηκε. Κυρίες και κύριοι, η πνευματική Κέρκυρα είναι πιο φτωχή από το πρωί του περασμένου Σαββάτου, που έγινε γνωστό ότι ένας λαμπρός κερκυραίος ακαδημαϊκός, ένας σπουδαίος δάσκαλος και ένας κοινωνικός ακτιβιστής για τα ζητήματα αυτής της πόλης και αυτού του νησιού, ο καθηγητής της προϊστορικής αρχαιολογίας, ο Αύγουστος Ορδίνας, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών και χρόνων. Και πάμε να δούμε ένα μικρό ρεπορτάζ, μια μικρή αναφορά σε αυτή την τεράστια και μεγάλη προσωπικότητα. Πλήθος συλληπιτηρίων μηνυμάτων από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον πολιτικό κόσμο του νησιού για τον κερκυραίο ανθρωπολόγο Αύγουστο Σορδίνα, ο οποίος πέθανε το Σάββατο πλήρης ημερών, αφήνοντας φτωχότερη την επιστήμη και την Κέρκυρα. Ο αντιπρίτανης οικονομικών, φοιτητικής μέρημνας και διασφάλισης ποιότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου κ. Ηλίας Γιαρένης μίλησε για το διαπρεπή αυτό επιστήμονα, εκφράζοντας παράλληλα και τα ειλικρινή συλληπιτήρια εκ μέρους του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο Αύγουστος Ορδίνας ήταν ένας από τους τηλεοβάτες του Ιωνίου Πανεπιστημίου και του πρώτου τμήματός του, του τμήματος ιστορίας, ένας καταξιωμένος επιστήμονας με διεθνή απήχηση, πλούσιο έργο, μεγάλη πνευματική δραστηριότητα, πολύ πτυχή. Ήταν ο εξαιρετικός ερευνητής, αφήνει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενέπνευσε μαθητές και βεβαίως βοήθησε πάρα πολύ στο να διερευνηθούν σημαντικές προϊστορικές θέσεις, ιδίως στην γενέτειρα γη του, την Κέρκυρα. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εκφράζει τα βαθιά του συλληπιτήρια και θα συμμετάσχει στην εξώδιο ακολουθία. Παράλληλα, το Ιωνίο Πανεπιστήμιο εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Το Πρετανικό Συμβούλιο του Ιωνίου Πανεπιστημίου, πληροφορούμενο το θάνατο του Αύγουστου Σορδίνα, ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, συνήλθε στην 11η συνεδρία του και εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για το θάνατο του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Αύγουστου Σορδίνα, επισημένοντας ότι ο εκλοιπών υπήρξε καταξιωμένος επιστήμονας στον χώρο της ανθρωπολογίας, της εθνολογίας και της προϊστορικής αρχαιολογίας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα στον χώρο του Ιωνίου, με εγνωσμένο κύρος και διεθνή απήχηση, άρτια επιστημονική κατάρτιση, αδιαφεσβήτητο ακαδημαϊκό ήθος και πολυεπίπεδη πνευματική παρουσία. Εκ μέρους όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη μας για το θάνατο και τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας προς την οικογένειά του. Ας είναι η μνήμη του αιωνία. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απεβίωσε πλήρης ημερών ο διαπρεπής επιστήμονας, ανθρωπολόγος και ερευνητής Αύγουστος Σορδίνας 1927-2021. Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, υπηρέτησε σε πλήθος άλλα αμερικάνικα πανεπιστήμια ως καθηγητής προκλασικής αρχαιολογίας. Άνθρωπος ευγενικός και προσινής, τίμησε το γενέθλιο τόπο του την Κέρκυρα με το πλούσιο επιστημονικό του έργο, τις ανθρωπολογικές του έρευνες στο Ιόνιο και ανά τον κόσμο και με την εκτενή ελληνόφωνη και ξενόφωνη αρθρογραφία του. Ο θάνατός του μια μεγάλη απώλεια για την επιστήμη και την Κέρκυρα. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απώλειά του και τα θερμά συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Η Τομεακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη της για το θάνατο του Πανεπιστημιακού Αύγουστου Σορδίνα. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1927 και σπούδασε ανθρωπολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δίδαξε σε Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και ολοκλήρωσε την πανεπιστημιακή του διαδρομή, διδάσκοντας το τμήμα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η ανάσα για τα Ιόνια νησιά για την απώλεια του Αύγουστου Σορδίνα. Απεβίωσε πλήρης ημερών ο διαπρεπής επιστήμονας, ανθρωπολόγος και ερευνητής Αύγουστος Σορδίνας. Εργάστηκε σε πολλές ανθρωπολογικές έρευνες και ανασκαφές σε Δυτική Αφρική, Ιταλία, Λατινική Αμερική, Σαουδική Αραβία, Ιουγκοσλαβία και υπήρξε πρωτεργάτης της ανθρωπολογικής έρευνας στο Ιόνιο. Άφησε πλουσιότατο επιστημονικό έργο με εκτενή, ελληνόφωνη και ξενόγλωσση εργογραφία. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απώλειά του και τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Η κηδεία του Αύγουστου Σορδίνα θα γίνει την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου από το πρώτο νεκροταφείο στη Γαρίτσα. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε, τα προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Πρόγνωση καιρού και διαφημίσεις, σε λίγη ώρα ξανά μαζί, στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Με κρύο προβλέπεται η αυριανή ημέρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται λιακάδα με πολύ καλή διάβγεια στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις,
ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει γύρω στους 14 βαθμούς στα παιδινά και τα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ορεινά, ενώ τα χαράματα της Τετάρτης θα πέσει στους 5 βαθμούς Κελσίου στα παιδινά και τα παραθαλάσσια και τοπικά στους 0 βαθμούς Κελσίου στο ψηλότερο ορεινό του Παντοκράτορα.